την επιπλέον ενίσχυση των εναέριων και επίγειων μέσων κατάσβεσης των πύρινων μετόπων στη μεγάλη φωτιά στο δάσος της Δαδιάς, αποφάσισε να ζητήσει το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας μετά τη σημερινή έκτακτη σύσκεψη που συγκάλεσε ο Αντιπεριφερειάρχης Εύρου Δημήτρης Πέτροβιτς. Μιλώντας στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο κ. Πέτροβιτς εξήγησε πως αποφασίστηκε από το συντονιστικό να ζητηθεί επιπλέον ενίσχυση των εναέριων και επίγειων μέσων για τον περιορισμό και την επέκταση της πυρκαγιάς, με στόχο να προφυλαχθούν οι οικισμοί Κοτρονιάς και Γιανούλη για να μην γίνει διασπορά της πυρκαγιάς προς άλλες κατευθύνσεις και απειληθεί ο ορεινός όγκος προς την περιοχή του Μεγάλου Δερίου. Γίνονται αντιπυρικές ζώνες, αλλά φαίνεται ότι πρέπει να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο, τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης. Ο κ. Πέτροβιτς χαρακτήρισε ιδιαίτερα κρίσιμο το επόμενο 48ωρο, καθώς αυτή τη στιγμή ο αέρας είναι σύμμαχος και πνέει κόντρα στο πύρινο μέτωπο, σύμφωνα όμως με τις καιρικές προβλέψεις. Τη Δευτέρα αναμένεται οι άνεμοι να γυρίσουν σε νοτιάδες, αυξάνοντας τον κίνδυνο η πυρκαγιά να κινηθεί προς τον ορεινό όγκο της Ροδόπης. Αν δεν γίνει κάτι άμεσα με ενίσχυση εναέριων και επίγειων δυνάμεων που κάνουν ό,τι μπορούν αλλά χρειάζονται περισσότερα μέσα στο Σαββατοκύριακο, η κατάσταση θα γίνει ανεξέλεγκτη. Γιατί από Δευτέρα αλλάζουν και οι καιρικές συνθήκες και τα πράγματα θα γίνουν επικίνδυνα. Από την αρχή υποτιμήθηκε η φωτιά της Δαδιάς, τώρα που στην Αλεξανδρούπολη η πίεση μειώθηκε, θα πρέπει να γίνει σωστή εκτίμηση και αντιμετώπιση στη Δαδιά, ανέφερε σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε ο Δήμαρχος Σουφλίου Παναγιώτης Καλακίκος.